Του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Φαλιρικό Δέλτα και τη συνάδελφο Άρτεμι Μάντι. Άρτεμις, ξεκινάμε από σένα, καθώς το σκηνικό είναι μαγευτικό πίσω σου. Καλησπέρα Μάρκο και χρόνια πολλά. Είμαστε σε μια εορταστική διάθεση, βραδιά Χριστουγέννων, ο κόσμος έχει βγει για να γιορτάσει. Εδώ πέρα που είμαστε ο κόσμος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος, οικογένειες, μικρά παιδιά, άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν βγει για να γιορτάσουν. Στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει φορέσει τα γιορτινά του. Κατά πράσινα πλατάνια κατά μήκος του καναλιού με πάρα πολλά λαμπιόνια συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για τις χριστουγεννιάτικες εορτές. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος, η μαγεία των Χριστουγέννων χτυπά στην καρδιά των Χριστουγέννων εδώ στο Σταύρος Νιάρχος. Οι εκδηλώσεις είναι πλούσιες. Τι περιλαμβάνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις? Περιλαμβάνουν διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά, ένα παγοδρόμιο που έχει στηθεί πάνω ακριβώς στο κανάλι, ενώ ετοιμάζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο event για την πρωτοχρονιά με ένα πολύ γνωστό DJ, τον Giles Peterson, έναν αγώνα δρόμου, πολλά πυροτεχνήματα, ενώ κάθε μέρα σχεδόν διοργανώνεται κάποια συναυλία. Μοναδικές εικόνες, εντυπωσιακή η λάμψη των στολιδιών, είναι μια χριστουγεννιάτικη όαση, θα έλεγα, για όσους βρίσκονται στην Αθήνα και θέλουν να πάνε με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, μικροί και μεγάλοι, να απολαύσουν, να πάρουν γερή χριστουγεννιάτικη γεύση. Σύνδεση τώρα με τη χιονισμένη πλατεία Καλαβρίτων και τον Γενικό Διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου, Λεωνίδα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα. Να μας μεταφέρετε την εικόνα και το κλίμα που επικρατεί. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί ο χιονιάς της προηγούμενης ημέρας μας άφησε πάρα πολύ χιόνι σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων και στο χιονοδρομικό. Όλο το χιόνι που έπεσε δημιουργεί ένα πανέμορφο τοπίο, τοπίο Άλπων θα έλεγα. Πλέον έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στους οδικούς άξονες, είναι καθαροί οι δρόμοι χωρίς αλυσίδες. Έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα με τη ΔΕΗ και είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο να περάσει μια βόλτα να απολαύσει το όμορφο βουνό μας. Πολλοί λοιπόν επέλεξαν και φέτος να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στα χιονοδρομικά. Οι Έλληνες, κύριε Σπυρόπουλε, δείχνουν ότι μετά από τόσα χρόνια κρίσης θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Κοιτάξτε, μια διέξοδο στη φύση και στον αθλητισμό είναι ότι χρειαζόμαστε. Είναι ότι μπορεί να μας προσφέρει η Ελλάδα. Είναι αυτή η δυνατότητα που έχουμε να βρεθούμε σε δύο ώρες από το σπίτι μας, στο βουνό, στο χιονοδρομικό, να αθληθούμε, να παίξουμε. Είναι ένα fun park το χιονοδρομικό. Για άλλους είναι διασκέδαση, για άλλους είναι έξοδος στη φύση, για άλλους είναι αθλητισμός. Προσφέρουμε τα πάντα. Βλέπουμε και πίσω σας πόσο όμορφα στολισμένη είναι η πλατεία Καλαβρίτων. Στα άσπρα βεβαίως ντυμένη. Βεβαίως, όπως βλέπετε εδώ είναι η φάτνη πίσω των Καλαβρίτων. Είναι αρκετός κόσμος που υπάρχει. Στα Καλαβρίτων το χιονοδρομικό σήμερα κατήργησε πάρα πολλοί κόσμος και αύριο περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Στην Έλενα Παπαδημητρίου τώρα. Έλενα, κυρίες και κύριοι, το φως των Χριστουγέννων έλουσε τους πιστούς σε όλο τον κόσμο. Από τη Βιθλέμ και τη Μοσούλη του Ιράκ, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Ασία. Έλενα, δώσε μας, σε παρακαλώ, τη συνολική εικόνα για το πώς γιόρτασε τα Χριστούγεννα η Φίλιος. Μάρκο, χρόνια πολλά. Στη βιβλική γενέθλια πόλη του Χριστού, εκατοντάδες χριστιανοί έσπευσαν στη Θεία Λειτουργία στο Ναό της Γεννήσεως, που είναι χτισμένο στη θέση όπου σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση η Μαρία γέννησε τον Ιησού. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ παρόλα αυτά να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και οι καθημερινές διαδηλώσεις και ταραχές επισκίασαν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και μείωσαν σίγουρα το πλήθος των τουριστών που κάθε χρόνο σειραίουν στη Βιθλέμ. Συγκινητικό στο μεταξύ ήταν το μήνυμα του Πάπα για τους μετανάστες. Έτσι είναι, Μάρκο. Στο Βατικανό έκκληση στους χριστιανούς να ανοίξουν την αγκαλιά τους στους πρόσφυγες και στους μετανάστες έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος στην ομιλία του στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου που χωροστάτησε τις λειτουργίες. Ο Ποντίφικας παρομοίασε μάλιστα το ταξίδι των προσφύγων με το ταξίδι της μητέρας του Χριστού και του Ιωσήφ στη Βιθλέμ. Πάμε τώρα και στο Ιράκ και συγκεκριμένα στη Μοσούλη, όπου τα Χριστούγεννα επέστρεψαν μετά από τουλάχιστον 3 χρόνια. Μετά λοιπόν την εκδίωξη των τζιχαντιστών από την πόλη πριν από λίγους μήνες, οι εναπομείναντες χριστιανοί συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία υπό αυστηρά βέβαια μέτρα ασφαλείας. Οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο κλείνουν το γόνι στη γέννηση του Θεανθρώπου. Έλενα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε